Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Γιάννης. Σήμερα θα κάνουμε μια καταπληκτική συνταγή. Θα κάνουμε ένα πολύ υγιεινό και νόστιμο ψωμί. Το ψωμί μας θα περιέχει μέσα αλεύρι ντίνκελ, θα περιέχει σουσάμι και ένα υλικό που δεν το χρησιμοποιούμε συχνά σε μια τέτοια Παρασκευή. Το υλικό αυτό είναι το καστανό ρύζι. Βάζουμε σε ένα μπολ 2,5 κούπες αλεύρι ντίνκελ, μισή κούπα καλαμποκάλευρο, μισή κουταλιά του γλυκού μαγιά, 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 1,5 κούπα χλιαρό νερό. Ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουτάλα. Το μείγμα θα είναι μια υγρή ζύμη που θα κολλάει στο χέρι. Σκεπάζουμε το μπολ με μεμβράνη και το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για 14 ώρες. Αφού φουσκώσει, ρίχνουμε μέσα 2 κούπες βρασμένο καστανό ρύζι και το μισό σουσάμι. Ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουτάλα μέχρι να ανακατευτούν καλά όλα τα υλικά. Λαδώνουμε καλά μια φόρμα 10×25 εκατοστά. Προσθέτουμε μέσα τη ζύμη και την απλώνουμε καλά με τη βοήθεια της κουτάλας. Σκορπίζουμε το υπόλοιπο μισό σουσάμι από πάνω. Σκεπάζουμε τη φόρμα με μεμβράνη. Αφήνουμε το ψωμί στην άκρη να φουσκώσει για μία ώρα. Μόλις περάσει μία ώρα, ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 70 με 80 λεπτά. Βγάζουμε το ψωμί από το φούρνο. Και αφαιρούμε από τη φόρμα και αφήνουμε να κρυώσει πάνω σε σχάρα. Μόλις κρυώσει, κόβουμε σε φέτες. Πασπαλίζουμε τις φέτες με ελαιόλαδο. Τελειώνοντας, σερβίρουμε με λίγες φέτες αβοκάντο, κομμένα ντοματίνια, λίγο ελαιόλαδο ακόμα και μία πρέζα αλάτι.